Να δούμε το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα Νιού που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα, τη Τετάρτη δηλαδή. Κουράστηκε ο κόσμο από το περίμενε και το πολύ μπλα μπλα. Φτάνουν πια τα παζάρια, μα δουλεύουν οι ξένοι. Να τελειώνουμε με τι διαπραγματεύσει, γράφει η Κόντρα Νιού. Τόσου μήνε συζητήσει δεν έγιναν ούτε για παγκόσμιο πόλεμο. Να του πούμε τι μπορούμε να του δώσουμε και να μα πούν τι μπορούν να μα δώσουν. Διαφορετικά να τραβήξει ο καθένα το δρόμο του και όποιον πάρει ο χάρο. Γράφει το πρώτο θέμα. Αφήστε ήσυχα τα λήψανα των Αγίων, άλλο θέμα. Οι πολιτικοί μα να λύσουν πρώτα τα προβλήματα του λαού που πεινάει και μετά μα λένε, μας λένε αν γίνονται θαύματα ή όχι. Στενάζουν οι μικρομεσαίοι, στέγνωσε από ρευστό η αγορά. Οι δανειστέ θέλουν να αγοράσουν την Ελλάδα κοψοχρονιά, λένε οι Αμερικανοί. Η κρίση και η ανεργία σπρώχνει του νέου στα ναρκωτικά. Συγκλονιστικά τα στοιχεία από το ΚΕΘΕΑ. Καταραίει το αντικαρκυνικό νοσοκομείο μεταξύ καταγγελία γιατρών. Κοινά γυμνάσια Ρώσων Κινέζων στη Μεσόγειο και το άρθρο του κυρίου Κουρί με τίτλο Κόντρα σε όλα στην πρώτη σελίδα τη Κόντρα Νιού μα έχουν ρίξει σε πηγάδι χωρί πάτο γράφει μέχρι τα τρισέγγονά μα θα πληρώνουν για να ξεχρεώσουμε του αρχιτοκογλύφου δανειστέ μα. Είναι το άρθρο του κυρίου Γιώργου Κουρί. Θα το διαβάσετε το πρωί με την Κόντρα Νιού. Καλησπέριζω αμέσω τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πρώην Υπουργό, βουλευτή σήμερα Ροδόπη τη Νέα Δημοκρατία. Και καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Και νομίζω ότι είναι από του διεκδικητέ, θα μα το πει αν είναι έτσι, θα είναι ένα από του διεκδικητέ, αν έρθει η ώρα αυτή, για την ε, κούρσα διαδοχή, για τη νέα δημοκρατία. Μην βάζετε τέτοια θέματα τώρα. Δεν είναι η ώρα για τέτοια. Είναι και η ώρα για όλα είναι τα θέματα. Οι, οι, Έλληνες, οι Έλληνες πρέπει να ενημερώνονται, κύριε Στυλιανίδη, για όλα τα θέματα. Και, και για τη διαπραγμάτευση. Και για την πορεία της οικονομίας. Και για την καθημερινότητά του και τα τεράστια προβλήματα, διότι δεν έχει λυθεί απολύτω τίποτα. Είναι, δεν έχει λυθεί απολύτω τίποτα. Είναι, είναι, είναι μικρό και ευθυνό, κύριε Λέτσο, να συζητούμε για τέτοια θέματα ναι. ε, την ώρα που βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη στιγμή η χώρα. Η Αυτό χώρα, που ναι. έχει σημασία είναι να γίνονται ξεκάθαρε πολιτικέ τοποθετήσει και να υποστηρίζονται θέσει που πάνε μπροστά στην υπόθεση του εθνικού συμφέροντο. Για το καλό όλου του πολιτικού συστήματο, εφόσον ζούμε σε μια δημοκρατία. Πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι να έχει δύναμη για να μπορεί να υπηρετεί καλύτερα το ρόλο τη. Όταν η Νέα Δημοκρατία είναι σε ιστορικά χαμηλά, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα, θα γίνει σαν τον Πασόκ. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα για αυτό το ζήτημα, μα θέλετε λοιπόν, να τοποθετηθούμε. Θα τοποθετηθούμε σε όλα. Εγώ σα κάνω τι ερωτήσει. Εσεί εγώ... κύριε, κύριε Στυλιανίδη θα απαντάτε σε ό,τι θέλετε. Νομίζω... Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου όπω νομίζω εγώ, καλύτερα. Εγώ, εγώ δεν θέλω θα σας να σα ρωτήσω σας... Εσείς... τίποτα αναπάντητο. Ναι. Και σα λέω ότι οι στιγμέ είναι πάρα πολύ κρίσιμε. Και είναι πολύ φθηνό για όλου με κριτήριο το προσωπικό συμφέρον ή τη ματαιοδοξία του καθενό ναι. να τοποθετούμε πάνω στα πράγματα. Πάνω στα πράγματα πρέπει να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα ναι. με κριτήριο τι συμφέρει τον τόπο και την κοινωνία. Ναι. Και εγώ, αν θέλετε να κάνω και μια επισήμανση, αφού με προκαλεί η ερώτησή σα προ αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σας πω το εξή: Κάτι το οποίο δεν το ακούω. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνδυνο απόκληση από τη μία πλευρά προ το λαϊκισμό, το οποίο το ακούω συχνά, και υπάρχει και ένα κίνδυνο απόκληση από την άλλη πλευρά προ τον ελιτισμό που δεν το ακούω καθόλου. Ναι. Τι θα πει το ένα, τι θα πει το άλλο. Για να μα το κάνει ναι. αυτό, Ναι. Λαϊκισμό θα πει να λε στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει, ακόμα και όταν γνωρίζει ω ηγετική ομάδα, ω κόμμα, ω πολιτικό πρόσωπο, ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα και ανέφικτα. Δηλαδή δεν χώρουν στο πλαίσιο ενό ευρωπαϊκού και εθνικού ρεαλισμού. Ναι. Και ελιτισμό είναι από την άλλη να έχει λυμμένο το προσωπικό σου πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αναλύει ε, ενδεχομένω ορθολογιστικέ τεχνοκρατικέ θεωρίε. Για, θεωρεί για, για ποιον τα λέτε αυτά, δεν, δεν μπορεί θα να κουμπίσουν τη μεσαία τάξη η οποία δοκιμάζεται και το, το, τη φτωχολογία η Ποιος οποία. Ποιο έχει για δε... τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο Δελφίνο, αυτό λέτε αυτό τώρα. Λυμμένα τα προβλήματά αυτό, του. Όχι, αυτό που σα λέω και είναι οριζόντιο. Και πουλάει λαϊκισμό. Αυτό που σα λέω είναι οριζόντιο. Δηλαδή αφορά πρόσωπα ε, και πολιτικέ που εκδηλώνονται σε όλου του χώρου από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Ναι. Μπορείτε να βρείτε ανθρώπου που κοινωνικά ευαίσθητου, εθνικά περήφανου κτλ. Ο, ο, ο κόσμο που παρακολουθεί ξέρει αυτή τη στιγμή απολύτω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία. Είναι κολοσσέο η Νέα Δημοκρατία. δεν δε φαίνεται... Όχι, δεν θέλω να κολλήσω στην Δημοκρατία. Όχι, στη Νέα Δημοκρατία δε, γιατί όχι, ο ελληνικό λαό πράγματι, πράγματι ασχολείται με τη διαπραγμάτευση. αλλά ενδιαφέρεται και τι γίνεται στα πολιτικά κόμματα. Το βλέπω, κύριε Λίσο, εγώ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω μια τάση τη ηγετική ομάδα η οποία θέλει να κλείσει μια συμφωνία κυρίω περί τον κύριο Τσίπρα, που, που ξέρω ότι προσπαθούν να κλείσουν μια συμφωνία στη διαπραγμάτευση με του τους, με τους δανειστέ και του εταίρου. Και υπάρχει και μια άλλη τάση, η οποία έχει άλλη προσέγγιση. Ναι. Ενδεχομένω δεν φοβάται την έξοδο από την Ευρωζώνη και είναι αρνητική σε μια σειρά αποζητήματα. Το θέμα λοιπόν εκεί είναι ότι ο καθένα πρέπει να τοποθετείται με σαφήνεια. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρώπη ή όχι. Ναι. Αν θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε την επιλογή αυτή Χωρί να βάλουμε σε κίνδυνο τη χώρα. Πάντω, επειδή έχουμε δημοκρατία, οι πλειοψηφίε ε, κυριαρχούν. Δεν μπορεί η μειοψηφία να καθορίζει τα πράγματα. Ναι, σαφώς. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώ η, η πλειοψηφία είναι υπέρ τη Ευρωζώνη. Απλά υπάρχουν τώρα. εδώ είναι ένα ωραίο παιχνίδι αυτό. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να μείνει μες στην Ευρωζώνη, χωρί όμω να αναλάβει ένα μέρο των ευθυνών που συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Ναι. Ε, από την άλλη πλευρά. Η μειοψηφία η οποία λέει να βγούμε από την Ευρωζώνη δεν είναι έτοιμη να μας προτείνει έναν άλλο τρόπο χρηματοδότηση τη οικονομία μα ώστε να επιστρέψουμε στην ομαλότητα. Ναι. Και χωρί να κλονίσουμε Επισύμως την, πάντως την δεν... εθνική ασφάλεια. Επισήμω, πάντω, κύριε Στυλιανίδη, δεν ακούγεται από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουμε να. και μία μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων να βγαίνει και να λέει θέλουμε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Υπάρχει, Υπάρχει μια αντίληψη, έτσι, την οποία ε... τη διαβάζω και την ακούω από συναδέλφου. Λένε, νομίζουν ότι η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Γίνεται όπω γίνεται σε ένα φτυχητικό αφιθιάτρο ή όπω γίνεται μέσα στην Ελληνική Βουλή μεταξύ των κομμάτων όταν πρόκειται να κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασία. Ζητούμε δηλαδή ε, τα, τα, τα περισσότερα, πάμε στο άλλο άκρο για να καταλάβει η άλλη πλευρά ότι εμεί δεν φοβόμαστε να βγούμε έξω και να yeah. φοβηθεί ότι θα τη προκαλέσουμε πρόβλημα και έτσι να συμβιβαστεί. Δεν είναι έτσι όμω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι εγώ πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκό παράγων έχει κοστολογήσει όσο μπορεί. Να προβλέψει το ενδεχόμενο Brexit. Έχει λοιπόν λάβει τα μέτρα του όσον αφορά αυτό. Ε, Βεβαίω δεν σήμερα, το θέλει. Στι μέρε μα υπάρχει συζήτηση για το Brexit. Ναι, ναι, είναι, ε, έχει, μα, είναι πολύ πίσω αυτή μα, η συζήτηση. Μα, μα δεν είναι πίσω. Δυστυχώ ξανά έγινε επίκαιρη γιατί, άμα δείτε το διεθνή και κυρίω τον ευρωπαϊκό τύπο. Μα τα διαβάζω καθημερινά θα, πάρα πολύ θα, με προσοχή. Θα διαπιστώσετε ότι ξαναγίνεται η συζήτηση από την αρχή. Έχω άλλη αίσθηση πάντω. Από χθε έχουμε okay. τελείω διαφορετική εικόνα. Εμένα, αν με ρωτάτε ποιο είναι το ένστικτό μου. Αυτό θέλω να ρωτήσω για να μπούμε σοβαρά στην κουβέντα για τη διαπραγμάτευση. Με τι πληροφορίε εικόνα και η πω. Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει για την πορεία τη διαπραγματεύσει. Πιστεύω ότι θα κλείσει συμφωνία, ότι, θα κλείσει συμφωνία ότι η συμφωνία θα κλείσει σε περιβάλλον ε, χρηματοδοτική ασφυξία για να μπορέσει να επιβληθεί προ την ελληνική πλευρά. Η καθυστέρηση ε, την έχει κάνει τη συμφωνία πιο ακριβή και έχει αποδυναμώσει κατά κάποιο τρόπο τη διαπραγματευτική μας θέση. Ε, η συμφωνία είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη και να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση και θα σα πω και κάτι το οποίο ανέκυψε. Απόψε το βράδυ, σε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε στην εκδήλωση που έκανε το Hans eidel Stiftung στο Getty Institute στην Αθήνα, μαζί με το Ινστιτούτο Καραμαλή. Έβαλα μια ερώτηση σε συναδέλφου, ε, διακεκριμένου συναδέλφου. Είχαν έρθει Γερμανοί πολιτικοί εδώ στην ήταν Αθήνα. ήταν περίπου 10 βουλευτέ και ευρωβουλευτέ, οι οποίοι Γερμανή. είναι κορυφαίοι ε, στη γερμανική πολιτική, κυρίω τη Βαβαρία και του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα. Και έβαλα μια ερώτηση προ δύο συναδέλφου, ε, τον Μάρκο Φέρμπερ. Που είναι ο, ο πρόεδρο μακρόν τη Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, καθώ και σε ακόμα έναν συνάδελφο πρώην Υπουργό τη Βαβαρία, ε, εάν βλέπουν τρίτο μνημόνιο. Ναι. Ξέρετε τι απάντηση μου παίρνουν. Δεν μου είπαν αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται, δεν μου είπαν ε, αν το θέλουμε εμεί ή δεν το θέλουμε. Μου είπαν ότι από το κλίμα που μετρούν μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαμορφωμένη πλειοψηφία υπέρ της χρηματοδότηση τη Ελλάδο με τρίτο πακέτο από τους Γερμανού βουλευτέ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Ότι αν χρειαστεί, ε, ε, παραδείγματο χάρη, να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μα μετά τον Ιούνιο, ε, κυρίω προ το τέλο του έτου δηλαδή, όταν εξαντλούνται τα χρήματα αυτά που θα πάρουμε τώρα, αν ολοκληρωθεί η ενδιάμεση συμφωνία. Δεν θα μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση. Και αν δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση από την Ευρώπη, δυστυχώ δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση από πουθενά. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αυτή την περιπέτεια του Τρίτου Μνημονίου, εάν είχαμε μείνει με επιμονή στην λογική κάποιων μεταρρυθμίσεων και αν είχαμε διαπραγματευτεί, αν θέλετε, την ελάφρυνση κάποιων πιέσεων προ τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα με έναν πιο έξυπνο τρόπο. Αυτό, δεν το, λένε, λέ, αυτό. το λένε οι Γερμανοί, βέβαια. Όχι. Ότι, π... ότι δεν, δεν είναι έτοιμοι οι Γερμανοί για μια νέα χρηματοδότηση με νέα σύμβαση διανοιακή. Αυτό λέτε. Ότι το κοινοβούλιο του που θα πρέπει να εγκρίνει μια τέτοια σύμβαση. Ναι. Είναι αρνητικό αυτό. Είναι αρνητικό σε μια τέτοια. Ναι. Από, από, από αυτό καταλαβαίνετε όμως... ότι είναι ένα νέο δεδομένο που δεν Σωστά. το είχαμε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα Τώρα εμεί φαινόμασταν αρνητικοί σε αυτό. Ε, διότι, διότι φαινό, και ακόμα διότι νομίζω. συζητούσαμε υπάρχει... αρνητικά κάποιες δια, από τις μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά υπάρχει... από άλλα κράτη της Ευρώπης και από, θα έλεγα, από πολιτικούς της, ηγέτες της, ναι. Ευρω... της Ευρωζώνης έχει ανοίξει κουβέντα για νέα χρηματοδότηση με, με, τρίτο μνημόνιο, να το πω έτσι, για να το καταλαβαίνουμε. Ναι, μόνο. αυτού του είδους η αντίδραση... Μιλάμε που... και για ποσά από 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ε, αυτό, αυτού, του είδους η αντίδραση που σήμερα ομολογήθηκε από τους συναδέλφου που ήταν εδώ. Διαπιστώνεται και σε ένα-δύο ακόμα κράτη πάρα πολύ έντονα. Και σκέφτομαι ότι όταν, παραδείγματο χάρη, αρχίζει να εκδηλώνεται ένα τέτοιο κλίμα και εμεί ακόμα συζητούμε του πώ θα πάρουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε κατοχυρώσει και πώ θα ολοκληρώσουμε τι μεταρρυθμίσει για τι οποίε έχουμε δεσμευθεί. Ε, τότε αυτό που έρχεται είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που αφήνουμε πίσω μα. Και αυτό το έχουμε κατακτήσει δυστυχώ μόνοι μα. Ναι. Πρώτον, από το γεγονό ότι έγιναν εκλογέ, ενώ δεν έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένη στιγμή. Δεύτερον, από το γεγονό ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ, χάσαμε χρόνο και οι δύο κυβερνήσει, λέω εγώ, και η δική μα κυβέρνηση πριν τι εκλογέ του τελευταίου μήνε, αλλά και αυτή η κυβέρνηση όλο το χρόνο που πήρε από την ημέρα που εξελέγει μέχρι σήμερα. Ε, με έχει αποτέλεσμα. Λέτε. Ε, τραγικά. Τραγικά Θεωρώ έχει Τραγικά έχει καθυστερήσει. Θεωρώ ναι. Και, και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει και το κόστο και τη δυσκολία του εγχειρήματο επιστροφή στην ομαλότητα. Ναι. Πάντω η κατάσταση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια κακή κατάσταση. Παρέλαβε μια οικονομία. Κακή, κακή κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν ήταν χειρότερη από αυτή που παραλάβαμε στο 12. 2012. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Διότι mm. τα θετικά μεγέθη είχαν αποτυπωθεί και είχαν αναγνωριστεί από του δανειστέ. Υπήρχε ένα πλεόνασμα. Άλλοι λένε περισσότερο, άλλοι λένε λιγότερο, αλλά ήταν ένα αναγνωρισμένο πλεόνασμα. Η οικονομία είχε αρχίσει να σταθεροποιείται και η αγορά να δουλεύει. Βεβαίω, υπήρχε πολλή δρόμο ω την επιστροφή στην ομαλότητα. Mm -hmm. Αλλά είχε αρχίσει να γίνεται κατανοητό πλέον από όλου ότι θα πρέπει να φύγουμε από τη λογιστική προσέγγιση οικονομία και να στραφούμε στην πραγματική οικονομία και την παραγωγή και την παραγωγικότητα και την αντιμετώπιση ανεργία. Και είχαν αρχίσει κάποια πράγματα να γίνονται πλέον. Δυστυχώ, οι εκλογέ μα πήγαν πίσω. Και δυστυχώ αυτέ οι άγονε αντιπαραθέσει και η έλλειψη, αν θέλετε, εθνική συνεννόηση, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν, στήχησαν και συνεχίζουν να στοιχίζουν πάρα πολλά στη χώρα. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν τι θέλουμε. Mm -hmm. Δεύτερον, να συνεννοηθούμε για το πώ μπορούμε να το πετύχουμε. Το τι θέλουμε, νομίζω ότι θα μα φέρει κοντά. Όλοι ναι. αυτό θέλουμε. Να πάνε καλά τα οικονομικά μεγέθη τη χώρα και ο πλούτο να διαχυθεί στου πολλού και όχι στου λίγου. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια οριζόντια συμμαχία. Αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Το πώ θα το πετύχουμε ναι. είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία και με την ιδεολογία που έχει ο καθένα. Εγώ, παραδείγματο χάρη, δεν πιστεύω στο κράτο επιχειρηματία. Πιστεύω ότι το κράτο πρέπει να παίζει ρυθμιστικό, εποπτικό ε, και αναδιανεμητικό ρόλο. Είστε υπέρ των να... ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή. Ε? Ε, όχι των ακρεφνών ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ mm. ενό μεικτού συστήματο. Κοινωνική οικονομία αγοράς. αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον ιδιώτη να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του, mm -hmm. με κανόνες όμω να μην ευνοούνται καταχρηστικά λίγοι σε βάρο των πολλών. Και ο πλούτο, το ιδιωτικό συμφέρον, το ιδιωτικό κέρδο να διέρχεται μέσα από το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή αυτό που κερδίζει, όχι στην κρίση να τα παίρνει τα λεφτά και να τα βγάζει στο εξωτερικό και να μην πληρώνει του φόρου του, αλλά να τα δίνει στο κράτο και το κράτο έτσι μέσα από αυτά να ξαναδίνει ευκαιρίε και σε άλλου ικανού. Θα συμφωνήσουμε ότι η πολεμική που έχει δεχτεί η νέα κυβέρνηση είναι πρωτοφανή. Δηλαδή τέτοια, τέτοια πολεμική που έχει υποστεί η κυβέρνηση σε αυτό το τρίμηνο, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Τι εννοείται από ποιον, από του ιετέρου δανειστέ. Ακούστε Με αυτό. Τέτοια, τέτοια συμπεριφορά από τον, από τον κεντρικό τραπεζίτη, από τον Τράγκη, από, από, από τη στάση που κράτησε η Γερμανία, αλλά και άλλα κράτη, είναι Αυτό δεν είναι κάτι που δεν το αντιμετώπισε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, δάξον, σε τέτοιο βαθμό κύριε Στυλιανίδη. Θα, θα σα έλεγα και σε μεγαλύτερο το 2012. Δεν και νομίζω. αν κάνουμε εμεί μια κριτική, ας πούμε, την κάναμε και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και και εγώ ο ίδιος την έκανα προ τον κύριο Σαμαρά τότε, ήταν ότι αν ήταν πιο μετριοπαθή στην αρνητική του στάση το 2012, ναι. θα είχε επιτύχει ε, μετά περισσότερα θετικά ανταλλάγματα από τους εταίρους. Ε, το κεντροδεξιό κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν εισέπρατε από εμά πριν τι εκλογέ του 2012 έναν αρνητισμό, τον οποίο μπορούσε να παρομοιάσει με τον αρνητισμό τη αριστερά ή τη άκρα δεξιά, ε, είχε κλονιστεί στην εμπιστοσύνη του. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί πολύ κόπο και πολύ δρόμο και σπατάλη πολλών πυρομαχικών για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη, την οποία όμω πετύχαμε πέτυχε και η κυβέρνηση Σαμαρά να αποκαταστήσει μέχρι τέλους και άρχισε να καταγράφει πολύ θετικά αποτελέσματα. Ναι. Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό υπήρξε η κάμψη της καμπύλης. Όταν δε βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε την έξοδο στις αγορές χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τον μηχανισμό, τη της, την υποστηρικτική γραμμή και την απόλυτη συνένεση των, των εταίρων, τότε αναγκαστήκαμε πλέον να μπούμε πάλι σε μία περίοδο έτσι, αμφιβολίας και αστάθειας που μας οδήγησε στις εκλογές Και σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επόμενη κυβέρνηση για να διαπιστώσει και να διαπιστώνει καθημερινά ότι αυτά που έλεγε ήταν πολύ μακριά από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μάλιστα. Και τώρα είναι αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και πρέπει να προσγειωθεί σε αυτήν. Βλέπω έτσι. ότι γίνεται προσπάθεια προσγείωση του κ. Τσίπρα. Βλέπω έντεχνα να προσπαθεί να το επικοινωνήσει και στην κοινωνική του βάση και στην πολιτική του βάση. Βλέπω τις δυσκολίες που προκαλούνται από αντιδρόντες εντός. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να είναι πρέπει γρήγορα να γίνει αυτή η προσαρμογή για να μπορέσει η χώρα να αρχίσει να λειτουργεί πλέον. Ναι, όταν λέτε προσαρμογή ε, θέλετε να πείτε ότι πρέπει να πούμε σε όλα ναι. Ε, να υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα αυτά Όχι που, ζητά, σε όλα. που ζητάει που ζητούν οι ηγέτε τη Ευρωζώνη. Όχι σε όλα, σε βασικά σημεία. Νομίζω δηλαδή ότι το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Τι λέτε εσεί για το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Εγώ πιστεύω σε έναν άλλο τύπο εργασιακών σχέσεων. Ναι. Αλλά να σα πω κάτι για να μην λέμε ο καθένα τι πιστεύει. Όχι ε, για τρία-τέσσερα ε, ανοιχτά ε, θέματα. τώρα νόμη τραπέζι, δηλαδή, είναι ότι, ζώσεις, ότι ο έξυπνο τρόπο διαπραγμάτευση, κύριε Λιάντσο, είναι να δούμε τι ισχύει στι άλλε χώρε. Να διαλέξουμε το μοντέλο που μα βουλεύει περισσότερο, ναι. να το προσαρμόσουμε στην ελληνική πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάποιο μοντέλο να από άλλη προσ... χώρα. Όχι. Δεν μπορούμε Όχι. να έχουμε κυβερνήσει. Το... Μισέ... Και εμεί ένα είναι... δικό μα μοντέλο, θα σας... δηλαδή. Σα το λέω γιατί είναι ένα επιχείρημα αποστομωτικό. Όταν πα, παραδείγματο χάρη στο Γερμανό και του πει ότι εγώ δεν θέλω να μου κάνει χειρότερα πράγματα από αυτά που ισχύουν στη χώρα σου, τότε τον αποστομόνι. Θα σου πει, θα τα κάνει εσύ χειρότερα. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, σα λέω εγώ τώρα ένα μοντέλο διαπραγμάτευση που ακολούθησα τον, ένα χρόνο, τον κρίσιμο χρόνο που ήμουν στο Υπουργείο Ιστορικών. Ήρθαν και τότε κάποιοι να ζητήσουν τα αποθεματικά των Δήμων. Να. Ήρθαν να τα ζητήσουν. Το επιχείρημά μου ήταν ότι αυτό προσβάλλει την αρχή της επικουρικότητας του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή, ο Δήμαρχος, να πούμε τώρα, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παχατουρίδης, τον περιστέρι λέω τώρα ένα... Ένα Δήμο ο μεγάλο. Μας, ο κ. Παχατουέδη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Παχατουέδη. Είχε 2.000 άστεγου, είχε ανθρώπου με προβλήματα, είχε ανασφάλειε κτλ. Όταν τα λεφτά τα είχε στο σιρτάρι, γιατί είχε προβλέψει και είχε κάνει τη σωστή κοινωνική και οικονομική πολιτική, τραβούσε τα λεφτά και έκανε γεύματα, φρόντισε του ασφάλειε, εμβόλια, φάρμακα κτλ. Αντιμετώπιζε το πρόβλημα στην πηγή. Αν αυτά του τα πάρει και τα πα σε ένα κεντρικό διαχειριστή που τότε έπρεπε να λειτουργεί από τον κύριο Στουρνάρα τότε τι θα γινόταν. Θα έπρεπε να κάνει η αίτηση να εγκρίνει το κεντρικό επιτελείο για να του δώσει τα λεφτά, αν θα του τα έδινε, για να αντιμετωπίσει το κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό θα οδηγούσε την κοινωνία τότε σε έκρηξη. Βγήκα λοιπόν και του είπα ότι αν κάνετε αυτό, πρώτον προσβάλλετε την αρχή τη επικουρικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή η να είναι κοντά στον πολίτη. Δεύτερον, υποδαβλίζεται τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια διότι συμβάλλεται στην επιτάχυνση τη κοινωνική έκρηξη. Και τρίτον, αντιπροτείνω κάτι. Γιατί ο βασικό μα στόχο, στον οποίο είχαμε συμφωνήσει, ήταν ότι πρέπει να εξαφανίσουμε το έλλειμμα του συνολικού προπολογισμού του ΝΟΤΑ τη χώρα που ήταν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Ε, αντιπρότεινα το παρατηρητήριο των ΝΟΤΑ, που με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολουθούνταν ότι εφαρμόζονται σωστά οι ισοσκελισμένοι προπολογισμοί πειθάρχησε η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων και καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο περίπου, χωρί να απολύσουμε δημοτικού αστυνομικού, να βγάλουμε πρωτογενέ πλεόνασμα 483 εκατομμύρια, προστατεύοντα τα αποθεματικά των Δήμων, τα οποία τα διαχειρίζονταν οι ίδιοι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στι περισσότερε περιπτώσει, αλλά χωρί διαφθορά και διαπλοκή, διότι υπήρχε το παρατηρητήριο που έβλεπε ότι ο προπολογισμό υλοποιείται. Γίνεται. Ε, Χωρί διαφορά και, και διαπλοκή. Γίνεται. Όσο, γίνεται. Α, δηλαδή, όσο γίνεται. το ναι. μειώσαμε στο βαθμό που έπρεπε. Αλλά ο δημοτικό αστυνομικό κυριαλιά του τότε ήξερε ότι αν αυξήσει το τζίρο του Δήμου από ίδια έσοδα, κυνηγώντα το παραεμπόριο, το παράνομο παρκάρισμα ή τον ταβατζιλίκι τη νύχτα με τα τραπεζοκαθίσματα, τι χορυπάνσει κτλ., ε, διασφαλίζει τη θέση του εργασία. Οι Δήμοι είχαν του τελευταίου τρει μήνε το 2013 18,3% μέση αύξηση. Ιδίων εσόδων κάθε μήνα από του δημοτικού αστυνομικού. Για να δείξω εγώ ότι είμαι μεταρρυθμιστή, έπρεπε να του απολύσω. Εγώ αρνήθηκα να του απολύσω. Απαντήστε μου για Μαζί το... με yeah. του εργαζόμενους προχωρήσαμε το στη μεταρρύθμιση το. και βγάλαμε το αποτέλεσμα. Δημοτικέ απολύσει, ποια είναι η άποψή σα. Σα είπα ότι ναι. η γνώμη μου στι εργασιακέ σχέσει είναι διαφορετική. Είπατε, να βρούμε Όταν, ένα μοντέλο από κάπου. Ό, το Να σα πω, να να πω ένα στις μοντέλο μας. που εγώ έχω στο μυαλό μου. Ναι. Όταν, παραδείγματο χάρη, μια βιομηχανία δουλεύει και έχει απλήρωτου για έξι μήνε εργαζόμενου, εκείνη την ώρα μπορεί να συμβασιοποιηθεί μια σχέση εργασία του εργαζόμενου με τον εργοδότη, που να το διασφαλίσει στο μέλλον, εφόσον βάζει πλάτη έτσι κι αλλιώ για την επιχείρηση. Ότι όχι μόνο θα πάρει τα λεφτά που χάνει δουλεύοντα χωρί να πληρώνεται, αλλά θα έχει και συμμετοχή είτε στα κέρδη είτε στο κεφάλαιο μέχρι ένα ορισμένο ποσοστό. Έτσι, ο εργαζόμενο νιώθει δικιά του την επιχείρηση, δίνει τον καλύτερο του εαυτό και ο εργοδότη δεν κοινωνικοποιεί τη ζημία και ιδιωτικοποιεί το κέρδο. Μοιράζεται Έχει. το ρίσκο και το όφελο μαζί με τον εργαζόμενο. Να ένα μοντέλο. Το οποίο όπου Ού εφαρμόζεται, εφαρμόζεται και αυτό. Αυτό, αυτό και, και, στην Αμερική και σε ad hoc επιχειρήσει εδώ στην Ελλάδα με επιτυχία. Το πόνου δεν αφορά μόνο τα μεγαλοπληρωμένα, τα καλοπληρωμένα, τα χρυσοπληρωμένα στελέχη. Αφορά, μιλούσαμε, σημαντικό τέλεχο τη εργοδοσία. Και μου είπε ότι αυτό δίνει πόνου όχι μόνο στου γενικού διευθυντέ, αλλά δίνει και στου τελευταίου εργάτε. Ναι. Με, 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 με μια επιχείρηση ταχύ μεταφορών. Ο ταχυδρόμο που πάει το δηματάκι ξέρει ότι αν θα το πάει γρήγορα και αν θα μοιράσει πολλά δέματα θα πάρει καλύτερο μισθό. Έτσι η επιχείρηση αυξάνει την αποτελεσματικότητά τη και όλοι επιδιώκουν το κέρδο το δικό του, το οποίο είναι κέρδο τη επιχείρηση και το οποίο όταν είναι υγιέ στο περιβάλλον είναι και κέρδο του κράτου διότι πληρώνεται και ο φόρο κανονικά. Εγώ θυμάμαι κανένα δύο επιχειρήσει τα τελευταία τρία χρόνια που δώσαν και αυξήσει στην Ελλάδα. Κερδοφόρε επιχειρήσει. Πείτε μου Βεβαίως. κάτι άλλο. Για τι συντάξει ποια είναι η άποψή σα. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για μείωση τη Ποια είναι η θέση Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ε, ναι. Εγώ είμαι γενικώ κατά των οριζόντιων περικοπών και θεωρώ ότι είναι και απολύτω αντιλαϊκό μέτρο να συρρυκνώνει συνεχώ τα ελάχιστα εισοδήματα ενό συνταξιούχου που δαπάνησε όλη του τη ζωή για να δουλεύει για αυτόν τον τόπο και για την οικογένειά του. Αλλά ε, θα Λεία, πρέπει είδη, να δούμε ποιο είναι ο έξυπνο τρόπο. Έχουμε ψυγεία, θα τρελαθούμε δηλαδή. Ε, κοιτάξτε, υπήρχαν ο... υψηλέ τάξει. Πολύ υψηλέ. Υπήρχαν... Ε, Ελάχιστε. Όχι, όχι. Ελάχιστες υπήρχαν πολλέ. Σήμερα λέω, για σήμερα. Και ο μέσο όρο των συντάξεων έχουν περικοπεί. Πολύ σημαντικά και Δεν μπορεί να περικοπεί Υπάρχουν όμω και χαμηλέ συντάξει, οι οποίε δεν αντέχει ο άλλο να ζήσει με αυτά τα λεφτά. Και αν τα συρρυκνώσει κι άλλο, κινδυνεύει πλέον να τον οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή και στο περιθώριο χωρί επιστροφή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε. Υπάρχει όμω από την άλλη πλευρά. Σοβαρότερο το πρόβλημα είναι με την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Κάποια στιγμή δηλαδή αν ένα ασφαλιστικό ταμείο καταρρεύσει, γιατί δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, αυτή η αρχή της αλληλεγγύης των γενναιών γκρεμίζεται και τότε δεν θα παίρνει κανένα σύνταξη. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν τολμήσαμε να κάνουμε στο παρελθόν, όταν μπορούσαμε, διότι υπήρχαν περισσεύματα. Τώρα, πώ θα γίνει αυτό, αυτό είναι θέμα συζήτηση. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μόνο από την περαιτέρω περικοπή των συντάξεων. Βεβαίω, θα περιορίσει του πρόωρου συνταξιούχου, επειδή αυτό είναι άδικο. Θα, θα βάλει ασφαλιστικά κριτήρια, δικλείδε εκεί. Αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει και έσοδα για την αξιοποίηση του κεφαλαίου που συσσωρεύουν τα ταμεία με έξυπνου τρόπου, χωρί να διακινδυνεύονται ε, τα χρήματα yeah. τα οποία συσσωρεύονται εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν παντού managers έξυπνοι και ικανοί και θα έλεγα ηθικοί οι οποίοι θα πάνε μέσα από την αξιοποίηση αυτού του κεφαλαίου να το πολλαπλασιάσουν. Μόνο έτσι μπορεί να, να βρει ένα βηματισμό προ το μέλλον. Πάντω η γενική σα θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να μην πειραχτούν οι συντάξει. Ε, 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 το καταλαβαίνω εκτός, καταλαβαίνω καλά. Εκτό από, αυτού που σε παίρνουν τα ώρα, σα είπα δύο περιορισμού. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει να βγάζουμε, αναγκαιότητα να μην στα 50 χρόνια. Εντάξει, αυτό. να, να περιορίσει, να κόψει τι προώρε. Ωραία, συμφωνούμε ε, σε αυτό. και υπάρχει, και, υπάρχει επίση και μια ενδεχομένω ε, αναγκαιότητα ε, ε, κάποιο, κάποιου μικρού περιορισμού στις επικουρικές συντάξει, οι οποίες ε, ε, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει ότι... στον κορμό τους να προστατευτούν Λέτε αλλά... για τις επικουρικές συντάξει υπάρχει θέμα να, 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 υπάρχει μείωση λέτε Τώρα ακούστε εγώ δεν μπορώ να σας κάνω μια πρόταση πράγματα, για Όχι, ο μπορώ να κάνω μια πρόταση γενικώ και αορίστως mm -hmm. γιατί όλα αυτά θέλουν αναλογιστικές μελέτες Όχι σας λέω ότι λένε οι εταίρες προτα... και μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό Θα προτιμούσα να υπάρχουν πηγές πλούτου από τις οποίες εισπράττει το κράτος χρήματα που θα πηγαίναν ευθέω στη συντήρηση των κοινωνικών και ασφαλιστικών yeah. ταμείων. Έχει Διότι... δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει για τον... για τον κατώτατο μισθό ότι πρέπει να είναι στα 751 ευρώ. Ε, υπάρχει κίνδυνος, ε, αν δεν έχει την ευελιξία μια επιχείρηση, με βάση την... το τζίρο της και την κερδοφορία της, να ρυθμίζει και το μισθολογικό κόστος, χωρίς βέβαια να σκοτώνει ένα σκληρό πυρήνα, ε, να καταραίουν οι εδώ θα πρέπει να συζητούμε κάθε φορά ad hoc. Εγώ να. νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε την. Γιατί το λέει η κυβέρνηση, σου λέει. Δεν θα το πληρώσω εγώ, δεν με επηρεάζει δημοσιονομικά. Ναι, θα το πληρώσει μια επιχείρηση. Αν δεν τα έχει τα λεφτά μια επιχείρηση και κλείσει, αυτοί οι άνθρωποι όλοι πάνε στην ανεργία και μεταβιβάζεται μετά το κόστο επιβίωσή του στο ταμείο ανεργίας που τους πληρώνει, δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα και χάνεται πλήρως και η ελπίδα επιβίωσης ή αναγέννηση αυτής της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να Άρα υπολογιστούν... Άρα δεν συμφωνείτε στα 750 ευρώ, θα, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πρέπει να, 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 μελετηθούν. Μακάρι να υπάρχει ρευστότητα και να μπορεί να φτάσει εκεί. Όταν να... δεν υπάρχει όμως θα πρέπει να το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Να έρθουμε στο ΦΠΑ. Ποια είναι η άποψή σας. Εδώ η κυβέρνηση πολεμάει να, να, έχει ένα ΦΠΑ, ενιαίο ΦΠΑ εννοώ, κοντά στο 16%. Ε, ακούγαμε μέχρι ότι οι εταίροι θέλουν στο 18 περίπου και σήμερα ακούσαμε ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θέλει από 21 μέχρι 23%. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ο ΦΠΑ είναι ο πιο. Και θέλω να μα πείτε, για να εξηγήσετε και στον κόσμο, τι σημαίνει η αύξηση του ΦΠΑ. Τι σημαίνει ναι, ναι. δηλαδή να πάμε, ας πούμε, στο 18-19% για τον απλό πολίτη, για τον απλό άνθρωπο, ο οποίος θα πάει στο μανάβικο, θα πάει στο κρεοπολείο, θα πάει να ψωνίσει για να έχει φαγητό στο σπίτι του. Τι σημαίνει αυτό. Διότι δηλαδή έχουν Φι... αυξήσει. Στα περισσότερα πιο, καταναλωτικά αγαθά θα έχουμε αυξήσει. Ο πιο δίκαιος και απλωμένος αναλογικά φόρο. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα με την κατανάλωση που κάνει, αναλόγω συμβάλλει και στην καταβολή του φόρου, όταν βέβαια κόβεται η απόδειξη. Έτσι εδώ λοιπόν θα πρέπει κατα τη γνώμη μου μια ε, πολιτεία η οποία σκέφτεται και κοινωνικά και δίκαια και παραγωγικά ε, να προστατεύσει τα τα προϊόντα εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση ενός ανθρώπου που δεν έχει μεγάλη οικονομική άνεση. Το είναι τρόφιμο, πάρα πολύ στην εποχή μα. Ε. Το, το, φάρμακο. Είναι εκατομμύρια στην εποχή μα. Το και βιβλίο. Ναι, η ερχαιτή. κυβέρνηση Σαμαρά, η είναι... κυβέρνησή σα δηλαδή, και ο Βενιζέλο κτλ. παραδώσανε εφιαλτικά πράγματα στην νέα κυβέρνηση. Δεν, δεν, δεν εκατομμύρια ήτανε... και εκατομμύρια ναι, ανέργους. Ε. ανέργου. Δεν, θα το ξεχνάμε προ... ποτέ αυτό. Δεν ήταν προϊόν τη κυβέρνηση, ε, ήταν προϊόν ε, τη κρίση αυτά. Ε, ήταν προϊόν τη κρίση και η κυβέρνηση έκανε αγώνα να τα αντιστρέψει αυτά. Και είχε αρχίσει την ανεργία να τη μειώνει στα διαδικά. Η κρίση η κρίση ποια, είναι... ποια, κόμματα κυβερνάνε την Ελλάδα Ακούστε, τα, α, τα τελευταία 40 αυτό α, αυτό χρόνια. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ε, Κατά τη γνώμη μου, η κρίση, κύριε Λιάτσο, δεν είναι ελληνική. Δεν η υπάρχουν ευθύνε Εσείς εσεί. νέος είστε νέο άνθρωπο. Όλοι έχουν ευθύνε. Εγώ δεν σα βάζω στον τορβά. Όχι, μπαίνω μόνο μου. Δεν χρειάζεται. Όλοι δεν σα βάζω στον τορβά από το 1974 και μετά τι έγινε. Έχουμε όλοι ευθύνε. Έχουμε ευθύνε Αλλά θέλω να πω κάτι για να μην νιώθουν ένοχα οι Έλληνε Ούτε οι Έλληνε πολίτε, ούτε οι Έλληνε πολιτικοί. Οι Έλληνε πολίτε γιατί να νιώθουν ενώ. Διότι, διότι του έχουν, έχουν ρίξει πολύ βάρο και πολύ μαύρο, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια. Η κρίση δεν γεννήθηκε εδώ. Η κρίση γεννήθηκε μετά την πτώση Lehman Brothers στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εξήχθη στην Ευρωζώνη δια τη Ελλάδο. Η Ελλάδα μπορούσε το 2010 να αποφύγει το μνημόνιο. Διότι αν ετηρεί το τότε ο κανόνα αγορά, αυτοί που πήραν το ρίσκο και αγόρασαν το 56% του ελληνικού χρέου σε ομόλογα του δημοσίου έπρεπε να πληρώσουν αυτό το ρίσκο. Το ρίσκο αυτό λοιπόν μεταβιβάστηκε στα κράτη, δηλαδή στου λαού, και τη γλίτωσαν οι τράπεζε τη Κεντρική Ευρώπη, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ο κύριο Άκερμαν, ο πρόεδρο τη Deutsche Bank, έβγαινε και έλεγε ότι να βάλουμε εμεί κάποια χρήματα, 25-30 δι, πόσα είπε, και να βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην μπει το δουνοτού ταμεία στην Ευρωζώνη. Ε, ήταν η λογική προσέγγιση. Δεν τη δέχτηκε τότε η Γερμανία. Γιατί δεν τη δέχτηκε, διότι έπρεπε να την εγκρίνει το κοινοβούλιο τη, θα πληγώνονταν η ρευστότητα τη Κεντρική Τράπεζα, η οποία δανειοδοτούσε τη γερμανική βιομηχανία. Θα κινδύνευε να χάσει εκλογέ στην Κάτω Σαξονία ή στη Ρινανία-Βεσφαλία. Θα αλλάζαν οι σχηματισμοί και οι συσχετισμοί δυνάμεων μέσα στο Bundesrat και στο Bundestag, δηλαδή στα δύο κοινοβούλια τη Γερμανία. Και θα διακινδύνευε ενδεχομένω η κυρία Μέρκελ την επανεκλογή τη. Λειτουργήσε τότε το τοπικό, αν θέλετε, πολιτικό κόστο ω ε, ανασταλτικό παράγοντα. Και... Και δεν πήρε τη σωστή απόφαση και για τον Φίξε. εαυτό τη. Ναι. Γιατί λειτουργήσε τοπικά και όχι ω ηγέτης τη Ευρώπη. Επειδή το ξέρετε πολύ καλά το θέμα αυτό, με τι ποσό τότε επί περίοδο Άκερμαν, με τι ποσό θα, θα, δεν θα μπαίναμε στο δουνού του κλπ. Κοιτάξτε, δεν, δεν, θα λύνονταν το πρόβλημα, ναι. αλλά η Deutsche Bank, η κρατική η γαλλική τράπεζα και η Παριμπά θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τόσο είχαν πει τότε ατύπω στον Γιώργο Παπανδρέου πάνω από 25 δι και άλλα τόσα θα έβαζαν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες εκείνης της στιγμής και μετά θα αντιμετωπίζονταν ενιαία οι χώρες του Νότου που είχαν όλες πρόβλημα είτε με το έλλειμμά τους είτε με το χρέος τους. Η Ελλάδα λοιπόν είχε αποφασίσει να μπει διότι mm. αυτό από πού προκύπτει Νομίζω ότι θα προκύψει και από τι έρευνε που γίνονται τώρα. Αλλά προκύπτει πρώτα απ' όλα από το γεγονό ότι ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών έλεγε ότι είμαστε Τιτανικό και μετά πήγαινε να δανειστεί. Όταν λε ότι είσαι Τιτανικό στην οικονομία, σου είναι Τιτανικό. Κύριε Κωνσταντίνο. Να... Ναι. Ναι, γιατί να σε δανείσει Μάλιστα. η ξένη Άρα πάλις, δηλαδή έχει αποφασίσει. Μα λέτε κύριε Στυλιανίδη ότι είχε αποφασίσει ο Παπανδρέου και η συναυτό τότε να μα βάλουν στα μνημόνια. Έτσι προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν. Εγώ θα σα πω, αν πάτε και διαβάσετε το βιβλίο του κύριου Στάιμπρουκ του υποψηφίου καγκελαρίου Κόντρα στη Μέρκελ. Ο οποίο ήταν υπουργό οικονομικών τη Σοσιαλδημοκρατία ε, την προηγούμενη περίοδο, τον Ιανουάριο του 2009, δηλαδή όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργό τη χώρα Κώστα Σοκαραμαλή, είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Παπανδρίου ως αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση τότε, και τον ενημέρωσε για, τα, για την κατάσταση ελληνική οικονομία. Όπω γράφει στο βιβλίο του, έδειξε ότι γνωρίζει την κατάσταση. Ε, και μάλιστα είπε, χαμογελώντα, Μήπω δεν πρέπει να κερδίσω τι επόμενε εκλογέ. Και όταν γύρισε μετά από ένα μήνα στην Ελλάδα, είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Ναι. Άρα γνώριζε, γνώριζε ότι δεν υπάρχουν. Τώρα από εκεί και μετά, εγώ ρώτησα πολλέ φορέ του ξένου συναδέλφου που ήταν αναμειγμένοι στα οικονομικά ζητήματα και τότε και μετά και τώρα. Ε, Τη βλέπατε την κρίση που ερχόταν από την Αμερική και από την Ευρώπη που ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση. Μου λένε ότι μέχρι το, το 8. Δεν την έβλεπαν ή όταν αρχίσαν να την βλέπουν, την κρίση την βλέπαν ότι θα έπληται ενδεχομένω ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Δηλαδή, υπολογίζαν και έτσι ετοιμαζόντουσαν να δράσουν για να αντιμετωπίσουν την κρίση σε κάποια χώρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση που είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φανταζόντουσαν ότι μπορεί να πληγεί ένα κράτο Ευρωζώνη. Και εκεί πήγαμε εμεί και αυτό προσφερθήκαμε. Είπαμε, ελάτε εδώ να δοκιμάσετε το νέο πείραμα και βέβαια μεταβιβάσαμε τα βάρια και τις ευθύνες που έπρεπε να σηκώσουν κάποιες τράπεζες που επέδυσαν λάθος στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας τότε, ναι. ε, στο, στον ελληνικό λαό και το τραβάμε ακόμα μέχρι τώρα. Διότι χάσαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη, δεν είχε δικό της μηχανισμό, δανείστηκε μηχανισμό, δανείστηκε το μηχανισμό του καλώ εννοούμενου ανταγωνιστή της. Το Δούνο του ήταν Αμερικανική επιρροή yeah. και το έβαλε στο Ταμείο. Παίρνει του ανταγωνιστή σου στον Ταμείο και τον βάζει να διαχειριστεί το δικό σου μαγαζί. Κάτι τέτοιο έγινε. Βέβαια, είναι συμπληρωματικέ οι δύο οικονομίε, αλλά δέστε η Αμερική πώ ξεπέρασε το πρόβλημα. Έκοψε πάνω από 4-3 εκατομμύρια δολάρια και αντί να προκληθεί πληθωρισμό στο δολάριο, την ίδια ώρα ανέκυψε ζήτημα νομισματική οροπία στην Ευρωζώνη και σήμερα το δολάριο έχει πάει από 1,5 ένα έχει πάει ένα προ ένα, χωρί να χάσει μερίδιο τη διεθνού αγορά. Και το πρόβλημα υπάρχει στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχουν οι θεσμοί, δεν υπήρχαν οι θεσμοί. Τώρα ετοιμάζονται οι θεσμοί, σιγά σιγά μέσα από την ελληνική κρίση, δομούνται νέοι μηχανισμοί στην Ευρώπη. Ο κύριο Σόιμπλε από την αρχή ήξερε ε, τι μπορεί να συμβεί. Ήξερε ότι για την Ελλάδα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να πάρει εφάπαξ χρήματα η Ελλάδα και να φύγει για να μην του επιβαρύνει ή να καθίσει μέσα και να πολεμήσει με πολύ δύσκολε πολιτικέ. Να μείνει μέσα από ένα πρόγραμμα στην Ευρωζώνη. Ναι. Εμεί επιλέξαμε συνειδητά το δεύτερο, γιατί ενδεχομένω οι ηγεσίε μα δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι κοινωνικό και πολιτικό κόστο θα είχε μια τέτοια επιλογή. Αλλά δεν μπορούσαν και να ρισκάρουν την έξοδο από την Ευρωζώνη, μας... γιατί πάλι ήταν απρόβλεπτο το μέλλον μα. Λοιπόν, μα ε, 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 τα λέτε πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία στοιχεία αυτά για να τα γνωρίζουμε. Από τη δική σα σκοπιά και από τη δική σα σκοπιά. Εγώ λέω την οπτική που μπόρεσα το... εγώ να διαγνώσω. Το... αυτό που και δεν είναι Λέτε ότι ιδικός, δεν αλλά... ήταν μονόδρομο το μνημόνιο. Το 10 αυτό... όχι. Αυτό μετά λέτε έγινε. Το 10 μετά δεν έγινε. Είναι... Τι παρέδωσε, τι οικονομία παρέδωσε ο Καναμαλή στον Παπανδρέου. Ο Κώστας ο Καναμαλή, τι, ο... τι οικονομία παρέδωσε στον Γιώργο του Παπαδρέου. Ακούστε, τότε ο ρυθμό ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία ήταν υψηλότερο από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Η ανεργία, αν θυμάστε, είχε φτάσει περίπου στο 6%. Ε, το το, το έλλειμμα, υπήρχε πρόβλεψη για το έλλειμμα στο 9,3, αν θυμάμαι καλά, πρόβλεψη, όχι αποτύπη, αποτύπωση. Ναι. Τότε όμως δεν υπολογίζονταν στο έλλειμμα. Ε, ούτε ε, οι εγγυήσει που έδινε το κράτος στις 10 για να δανείζονται. Και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δεν είχε ενιαίο σύστημα υπολογισμού του ελλείμματο για όλα τα κράτη. Κάθε κράτο ακολουθούσε τη δική του μέθοδο. Ναι. Εμεί ακολουθούσαμε ένα μοντέλο που ήταν κοντά στο γερμανικό μοντέλο. Δηλαδή, οι εγγυήσει που έδινε το δημόσιο στι 10 δεν προσμετρώνται προσμετρών ε, τότε στο, στο έλλειμμα. Το έλλειμμα τελικά, η, πώς, τι συμπέρασμα η, έχετε βγάλει για το έλλειμμα. Η Επειδή υπάρχουν πολλά θέματα και θέλω να σα ρωτήσω. η κυβέρνηση που ήρθε μετά, σα ναι, που που είπα, η πρόβλεψη ήταν ναι. 9,3 αρκετού μήνε πριν να λήξει το έτο. Και πώ το, το, το έβγαλε ο Γεωργίου η Ελστάτ, έβγαλε. Μετά το 2016 όταν άλλαξε η κυβέρνηση, έγιναν δύο κινήσει απρεπή. Πρώτον, άλλαξε το σύστημα υπολογισμού του ελλείμματος διότι το οικονομικό επιτελείο του, της κυβέρνησης Παπανδρέου και ο κύριος ε, ε, Παπακοσταντίνου υπολόγισαν στο έλλειμμα και τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τις δέκο. Κάτι που δεν κάναμε ποτέ στο παρελθόν και δεν το έκανε ούτε η Γερμανία στα δικά της. Μάλιστα. Δεύτερον, έβαλε τους προπολογισμού, της δαπάνες των νοσοκομείων, νομίζω τεσσάρων ή πέντε ετών, μέσα στο έλλειμμα, χωρίς να έχει κάνει διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές και να κουρέψει αυτά τα χρέη. Και τεσσάρων ετών τα έβαλε μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Αυτά τα δύο στοιχεία από μόνα τους εκτείναξαν, αν θυμάστε, σε δύο φάσεις το έλλειμμα, την πρόβλεψη ελλείμματος, ναι. από το 9,3 στο 13,5. Και όταν το 13,5 δεν επαρκούσε για να μπούμε στο Δουνουτού, γίναμε 15,5 και μετά μέσα σε 8 μήνες πανηγύριζε η κυβέρνηση, το ξανά ρίξε στο 10, στο 11, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι λίγο περίεργα. Ο κύριος Δημήτρης που ψηφίζει λέει Νέα Δημοκρατία Λέει, αν περίμενα να μου δώσει ο εργοδότη παραπάνω, δεν θα έπαιρνα, λέει, ποτέ. Καλησπέρα. στοιχείο. Ναι, ότι... Σε μία λογική έννοια, στοιχείο... αυτό ποιος λέμε λέει να αλλάξει. Ο φίλο μα ο, ο κύριο Ρίγα λέει, ποιο θα πρέπει να είναι ένα αξιοπρεπή μισθό το μήνα. Να μα πει, λέει ο κύριο Στυλιανίδη, Ποιο είναι, είναι ένα αξιοπρεπή μισθό το μήνα. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται ε, κοιτά, ο μέσο μισθό ναι. ή χαμηλότερο μισθό. Γιατί, ε, ε, Άλλο κατά, ερώτημα. Κατά Για να γνώμο, ο μισθό θα πρέπει να εξαρτάται ναι. από τη δυνατότητα που σου δίνει να επιβιώνει. Καλά, καλά τα λέτε, λέει ο κύριο Μερκούρη, γιατί δεν τα κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση λέει. Είναι πολύ απλή ερώτηση, αλλά πάρα πολύ σοφή ερώτηση. Ακούστε, καλά τα λέτε θεωρητικά. Πολλά... Γιατί δημιουργήσατε εκατομμύρια φτωχού και εκατομμύρια ανέργου. Αυτή Ακούστε. είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πο... Σε, ανα... η, 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 μια κυβέρνηση δρά μέσα στο περιβάλλον που καλείται να αντιμετωπίσει την εποχή που δρά διαφορετικά δεδομένα είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Σαμαρά και εντελώ διαφορετικά δεδομένα η κυβέρνηση Καραμάλη. Ε, για ποια κυβέρνηση με ρωτάτε, να σα πω. Εγώ για την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση ρωτώ, τη τελευταία τριετία. Την τελευταία συγκυβέρνηση. Μάλιστα. Η τελευταία... Του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. τελευταία Βενιζέλου. συγκυβέρνηση προέταξε. Όπου απογειώθηκε η φτώχεια και απογειώθηκε ναι. η ανεργία, κύριε Στυλιανίδη. Ναι. Δηλαδή. Τα ξέρετε καλύτερα. Ακούστε, και όταν... έχετε παραδεχτεί κι εσεί λάθη, φοβερά λάθη έχετε παραδεχτεί. Αναμφισβήτητα. Εγώ Παρακολουθώ το δημόσιο λόγο σα. Δεν διστάζω Παρακολουθώ το δημόσιο λόγο σα και έχετε πολύ δίκιο σε ορισμένα πράγματα που λέτε. Αλλά εδώ πέρα έγινε γη μαδιά με γίνει η Ελλάδα. οι, νέοι φεύγουν έξω. Ναι. Οι ή οι 25χρονοί, μεγα... ο ένα στου δύο δεν έχει δουλειά. Το μεγαλύτερο κακό είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επειδή κακό. με ρωτάτε Μάλιστα. να σα απαντήσω. Παρακαλώ. Ε, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση Σαμαρά, ε, επειδή βρέθηκε στα πρόθυρα τη χρεοκοπία τη χώρα, έπρεπε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ανάταξη. Πρώτα, λοιπόν, προσπάθησε να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία, κάτι που την έφερνε κοντά και με τι ευρωπαϊκέ δυνάμει και διασφάλιζε και τη χρηματοδότηση από την Ευρώπη, και στη συνέχεια θα πήγαινε σε. Περιβάλλον χαλάρωσε. Τουλάχιστον ναι. έτσι είχε διακηρύξει και πριν τι εκλογέ. Και κατά τη γνώμη μου και μετά τι εκλογέ το ίδιο λέει. Ότι μόλι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον καλύτερο, θα αρχίσαμε να μειώνονται. Το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και, και πήρε από το Σαμαρά την μπουκιά από το στόμα. Εντάξει, ήμασταν στη μέση τη τετραετία, κατά τη γνώμη μου. Και ενδεχομένω οι εξελίξει ήταν πολύ διαφορετικέ αν η τετραετία αυτή ολοκληρώνονταν. Κατά τη γνώμη μου, έκανε ένα λάθο ο εδώ. Το γεγονό ότι προκάλεσε την κυβερνητική αλλαγή επ' ευκαιρία του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ε, αν ε, ήθελε να λειτουργήσει στρατηγικά και διορατικά και για τον ίδιο, δηλαδή για το κομματικό του συμφέρον. Θα έπρεπε να αφήσει την προηγούμενη κυβέρνηση να ολοκληρώσει την πολιτική που ακολουθούσε για να καταγράψει τα αποτελέσματα, τα, θε... τα όποια θετικά αποτελέσματα και να έρθει μετά να χτίσει τη δική του πολιτική με βάση τους ιδεολογικούς του ιδεολογικού του προσανατολισμού. Αυτή η διακοπή μας... που γίνεται κάθε φορά ναι. στοιχίζει στη χώρα. Και θα πρέπει σε ορισμένα πράγματα να είμαστε συνονοημένοι. Αν δεν μπορούμε να συνονοηθούμε, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να σεβόμαστε και νέος ο εσύ... ένα εσύ... τον άλλον. Εδώ δεν κάλεσε μία φορά τον Τσίπρα ο Σαμαρά όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο Τσίπρα και ήθελε να να καθίσει να μιλήσει με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν κάλεσε μία φορά τον Τζίπρα στο μέγαρο Μαξίμου να κουβεντιάσουνε. Έχουν γίνει πρωτόγωνα πράγματα επί Σαμαρά. Α είναι... λοιπόν, τον καλέσει τώρα ο κύριο Τσίπρα, αφού έχει διαφορετική νοοτροπία. όχι, σα λέω τι έγινε. Εντάξει, σας λέω τι έγινε. Μα, μα, ας τελειώσει η διαπραγμάτευση. Να, να κοιτάμε μπροστά Γιατί πίσω. τώρα δουλεύει εγώ και 24 νομίζω... ώρε το 24ωρο ο Τσίπρα. Κύριε... Ο Σαραντάρη Τσίπρα, ευτυχώ που είναι και πιτσυρικά. Δουλεύει πάρα πολύ και πιστεύω, προσπαθεί Πιστεύω... να τελειώσει και τη διαπραγμάτευση. Δε, και, και ο κύριο Σαμαρά δουλεύει, δεν μπορεί αυτό να το αφισβητήσει κανεί. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή και δίκαιο. Αλλά ξεκινώ από ένα άλλο κριτήριο, από μια άλλη βάση. Ποιο είναι το συμφέρον τη χώρα. Οι προηγμένε χώρε, όταν αντιμετωπίζουν μεγάλες κρίσεις, αμέσως κάνουν εθνικό σχέδιο ανάγκαμψης και, και συνθέτουν κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αυτό έπρεπε να γίνει από την πρώτη ώρα στην Ελλάδα. Από το 2009, όταν ο Κώστα Από ο τότε για Όταν ο και τώρα ο το σενάριο, φίλε και φίλοι, αυτά που λέει ο ευθύ κ. επανέρχεται το σενάριο τη κυβέρνηση. Κάποιοι κύκλοι εσωτερικά και εξωτερικά δεν του αρέσει η κυβέρνηση Τσίπρα και θέλουν κυβέρνηση Εθνική όχι, Ενότητα. Όχι, δεν σα το βάζω εγώ έτσι. Ναι. Όχι, υπάρχει συζήτηση τώρα. Ε, εγώ, εγώ δεν σα το βάζω ε, έτσι. Εντωμενότατα. Δεν θέλω να μπερδευτούμε. Το 2009, ξεκινώ από εκεί, κάνω την αναδρομή. Το 2009, ο Κόσο Καναμαλή κάλεσε τον Γιώργο Παπανδρέου βλέποντα ότι έρχεται σφοδρή κρίση να συνεργαστούν. Δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Παπανδρέου. Είπε λεφτά υπάρχουν και, και κατήγγειλε και την πολιτική δημοσιονομική πειθαρχία με το πρώτο πάγωμα μισθών και συντάξεων, που ενδεχομένω θα, θα επιβράδυνε τον ερχομό τη κρίση και θα μα όπλιζε με περισσότερα μέσα για να την αντιμετωπίσουμε. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 2009 και μετά, ο Γιώργος Παπανδρέου στην αρχή πήγε να κάνει κάποιου εντυπωσιασμού και μετά κατάλαβε που βρίσκεται. Και μπήκαμε δυστυχώς στην κατάσταση της ε, ε, Τότε πάλι υπήρξε η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας με δια του Αντώνη Σαμαρά τότε, νέο αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμβούλευε να πάμε στον άλλο δρόμο. Δηλαδή τη, τη διαπραγμάτευση που ενδεχομένω πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας τότε, τότε, πριν ο κύριος Παπανδρέου μπορούσε να την κάνει. Γιατί οι δανειστέ ήταν φορτωμένη με το 56% του ελληνικού χρέου. Είχε ανταλλακτικά και διαπραγματευτικά αποθέματα. Τότε λοιπόν δεν έγινε αυτό. Ναι. Μπήκαμε, υπογράψαμε. Από τη στιγμή που υπογράψαμε και μετά και εξαρτηθήκαμε από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δηλαδή από τον αναπνευστήρα που μα έδωσε η Ευρωζώνη, ε, μετά έπρεπε να τρέξουμε με αυτού του ρυθμού και να επισπεύσουμε την έξοδό μα από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Ξεκίνησε να γίνεται μια δουλειά με λάθη, ερώτηση με ερώτηση λάθη ερώτηση η κρίσος. οποία διεκόπη. Κολλάει, δεν σα διακόπτω τον Ιρμό. Ο κύριο Άκη Μπρατσιώτη σα ρωτά εάν συμφωνείτε με τα μνημόνια. Που έχει υπογράψει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Η προηγούμενη, η δική σα κυβέρνηση. Ακούστε. Το πρώτο μνημόνιο που υπεγράφει από την κυβέρνηση Παπαδό, το οποίο εμεί δεν ψηφίσαμε, ήταν ένα μνημόνιο το οποίο μπορούσε κατά τη γνώμη μου να αποφευχθεί μέσα δεύτερο... από μια σκληρή διαπραγμάτευση. Το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν έω αδύνατο να αποφευθεί, διότι πλέον είχε εξαρτηθεί ο οργανισμό τη Ελλάδο οικονομικά από τον αναπνευστήρα τη Ευρώπη. Τι λάθο κάναμε εμεί, μέσα στι κατανομέ των βαρών μετά την διαπραγμάτευση την οποιαδήποτε κάναμε για το περιεχόμενο του δεύτερου μνημονίου ή του μεσοπροθέσμου, κάναμε στοχιές Εκεί βεβαίω κάναμε στοχιές Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, ο ένθια για παράδειγμα ναι. θα μπορούσε να, να αποφευθεί με άλλου τρόπου. Η απολύση των καθαριστριών. Ελάτε τώρα, Είτε. αυτό Είτε. δεν έπρεπε καν να έχει υπάρξει. Εγώ και Άρα, τότε είχα τι Τι συμπέρασμα να βγάλει δηλαδή, ο κόσμο από μια κυβέρνηση είπα, που επειδή, φέρνει τον έμβια το και θέμα... απολύει οι και κλείνει την ΕΡΤ. Το θέμα και κλείνει την ΕΠ. Είναι διαφορετικό. Μεγέφους... Είναι διαφορετικά, αλλά σα λέω τρία σημεία μεγέφους. τα οποία ρίξαν εγώ... και το Σαμαρά Καθαρίστε. την κυβέρνηση. Σας λέω από εγώ... αυτά έπεσε ο Σαμαρά. Δημιουργήσαμε ω Νέα Δημοκρατία ένα σύμβολο. Στα χέρια τη αριστερή επικοινωνιακή πολιτική, προπαγάνδα, πέστε το όπω θέλετε, χωρί λόγο. Αυτοκτονικό ιδιαίτερο. Διότι αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει τότε είναι να κληθούν οι καθαρίστρε να μειωθεί ο μισθός τους, να μείνουν όμως στις θέσεις εργασία, διότι ειδικότερα μετά την απόφαση την πρωτόδικη που τη δικαίωσε. Τότε είχα βγει εγώ και στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράσει και το είχα υποστηρίξει. Το θυμάμαι, αυτό. Το Αν επαναπροσλάμβανε τότε ο κύριος Τουρνάρα τις καθαρίσεις του Υπουργείου ε, Οικονομικών, Yeah. Με χαμηλότερου μισθού και η κοινωνία θα ήταν μαζί του και οι καθαρίστερε θα ήταν ευχαριστημένε. Τι κάνανε τώρα, Στουρνάς, δημιουργήσαν ένα στέλνη, σύμβολο, mail, τώρα, δημιουργήσαν ένα σύμβολο ε, υποτιθέμενη σαν αντίσταση στα χέρια τη αριστερά και αυτό το πράγμα κλονίζει πλήρω τι κοινωνικέ συμμαχίε τη Νέα Δημοκρατία με τον λαϊκό χώρο. Ο κύριο Ζήση λέει πού είναι τα ζάπια του Σαμαρά. Και η κυρία Πόπη Λαζαρίδου λέει, ε, ο κύριο Τελιανίδη λέει, Έχει εικόνα πώ περνάει σήμερα μια μέση ελληνική οικογένεια. Ε, τι λέτε τώρα, εγώ που ζω. Σας... Εκλόγουμε... Σα λέω, τι λέει όχι, ο φόρο. Εκλέγομαι και σε μια περιφέρεια που, που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και έχει και πάρα πολλέ ιδιαιτερότητε. Σκεφτείτε ότι στο νομό μου. Τα Ζάπια του που είναι. Εποχή, Θα απαντήσω και σε αυτό. Γιατί έχουμε έξι λεπτά ακόμα. Στην, στην, και... εποχή μου, στην εποχή που ήμουν υπουργό παιδεία, καταφέραμε να μειώσουμε στη Ροδόπη 6,7% την ανεργία και σήμερα είναι περίπου στο 30. Ε, ναι. Το ζω κάθε μέρα και το ζω και στην, στην οικογένειά μου και στο περιβάλλον μου και παντού. Τώρα τα Ζάπια, τα ζάπια έχουν μια λογική μείωση φόρων. Δεν έχει παρετηθεί ε, φιλοσοφικά η Νέα Δημοκρατία από αυτή τη λογική. Επειδή έκανε αποκλείσει στην πράξη και τι έκανε για μεγάλο διάστημα και δημιούργησε και την πεποίθηση ότι οριστικοποιεί αυτή την προσέγγιση και βγήκαν και νεοφώτιστα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και επέρονταν γι' αυτό. Και μάλιστα ανταγωνίζονταν με την Τρόικα τότε ότι είναι δικιά του η φιλοσοφία και δεν του την επιβάλλουν. Δημιουργήθηκε η πεποίθηση στην κοινωνία και κυρίω στο μέσο οπαδό τη Νέα Δημοκρατία ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρύνεται από το λαϊκό και φιλελεύθερο χαρακτήρα τη. Και το πλήρωσε πολύ ακριβά. Η Νέα η Δημοκρατία είναι οι... υπέρ του μειωμένου φορολογικού συντελεστή. Οι πλούσιοι πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο και να μην αγγιχτούν κοινωνικέ ομάδε οι οποίε δεν αντέχουν πλέον. Δεν αντέχουν Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει. Και δεν είχαμε δει επί τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζελού, αγαπητέ κύριε Στυλιανίδη, να πάνε αυτοί οι παμπλούτου που λέμε έτσι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Οι παμπλούτου να οδηγούνται στον εισαγγελέα για αυτά που ακούστε, οφείλουν. Ε, για αυτά κα, που οφείλουν. Κα, 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 με κα, κα αδίλωτα φόρος... μαύρο χρήμα δηλαδή. Φόρος... Με μαύρο χρήμα που βγάζανε με τι λίστε Λαγκάρντ έξω. Ε, Τώρα ε, βλέπουμε ανθρώπου πολύ ισχυρού να οδηγούνται στον εισαγγελέα και να καταβάλουν αυτά, αυτά που πρέπει. Α, ακούστε δύο πράγματα για να μην τα μπερδεύουμε μεταξύ του. Δεν τα μπερδεύω καθόλου. Η φορολογία θα πρέπει να είναι αναλογική και δίκαιη. Αναλογική και Σωστά. δίκαιη. Ναι. Πρέπει να νιώθει ο καθένα ότι συμμετέχει στο ποσοστό που του αντιστοιχεί ναι. στην οικονομική ανάκαμψη, ανασυγκρότηση του κράτου του. Από εκεί και μετά όμω πέρα από αυτό. Με το καθεστώ των αυτό... offshore συμφωνείτε με το καθεστώ ε, των το... offshore. Επιτρέψτε μου, θα σα πει. Διότι έτσι έτσι, έτσι μία, βγάζουν μία, τα λεφτά η μνήμη έξω, έξω λοιπόν, και δεν το... το... φορολογούνται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι. Και να δούμε τι θα κάνει και η σημερινή κυβέρνηση με τι offshore. Να δούμε τι θα κάνει και η σημερινή κυβέρνηση με τι offshore. Να τα πιάσουμε ένα-ένα για να μην μένουν αναπάντητοι. Βάζω και θέματα, αλλά με πιάνει και το άγχο, τελειώνει ο χρόνο. Ο φόρο πρέπει να είναι αναλογικό και δίκαιο και να πηγαίνει στον μικρό λίγο, στον πλουσιότερο περισσότερο. Αυτό ε, γινόταν αυτό. αυτό Πείτε ε, μου ειλικρινά, αν ακούστε, γινόταν αυτό που λέτε, αυτό, το οποίο είναι σωστό. Αυτό γινόταν αυτό. Αυτό γινό, γινόταν σε ένα μεγάλο βαθμό. Απλά ξέρετε που στρεβλωνόταν. Στρεβλωνόταν όταν δεν λειτουργούσε ο κατασταλτικό μηχανισμό ή ο δικαιοδοτικό μηχανισμό για του εγκληματίε του Λευκού Κολάρου. Για κάποιου φυλαγμένου διαπλεκόμενου, οι οποίοι είχαν μάθει μια ζωή να μην πληρώνουν. Και αυτό δεν αφορά μια κυβέρνηση, αφορά όλε τι κυβερνήσει από τι τάσει του ελληνικού κράτου μέχρι τώρα. Κατήδησε σε πάρα πολλέ περιπτώσει αυτή η χώρα να διοικείται από μια οικονομική αριστοκρατία, η οποία γινόταν πλούσια μέσα από τα κρατικά χρήματα και όταν το κράτο και η κοινωνία του τη χρειάζονταν, τα έβγαζε σε δισεκατομμύρια έξω μια στην Ελβετία και μια στη Γερμανία και μια δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίω πρέπει να χτυπηθεί. Διότι αυτό καθυλώνει τη χώρα και αδικεί το, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε αυτό εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετο. Ούτε πιστεύω ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή θα ήταν αντίθετη σε κάτι τέτοιο. Διότι μέσα από τον εξορθολογισμό όλων αυτών των αδικιών, κάποτε έκτισε πατρίδα ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Από το μηδέν και χωρί ευρωπαϊκέ επιδοτήσει. Έφτιαξε πατρίδα. Αυτή η πατρίδα κλονίστηκε την εποχή που είχαμε τη δυνατότητα να την κάνουμε παράδεισο. Που ερχόντουσαν τα λεφτά και τα λεφτά αντί να πηγαίνουν σε παραγωγικέ επενδύσει, ευνοούσαν σε πάρα πολλέ περιπτώσει λίγου Μας... και δεν φτάναν σε πολλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είστε σαφεί σε αυτό το σημείο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα γέννησε και πολιτική αριστοκρατία στην Ελλάδα. Όχι μόνο η οικονομική αριστοκρατία. Για τα κανάλια, τι κάνει καλά η κυβέρνηση τώρα που προσπαθεί να τακτοποιήσει τα τακτοποίητα επί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι σοβαροί επιχειρηματίε. Η ευσυνείδητη πολιτική, οι σοβαροί επιχειρηματίε ναι. και οι πολίτε που έχουν πραγματικά εθνική και κοινωνική συνείδηση ναι. θέλουν κανόνε. Κανόνες οι οποίοι μόνο να διακηρύττονται, αλλά και να εφαρμόζονται. Όποιοι έχουν τις προϋποθέσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, βάσει των κανόνων θα πρέπει να παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Μάλιστα. Και η ποιότητα να είναι ένα κριτήριο. Ε, επιλογής. Διότι αν όλοι αγαπούσαμε την πατρίδα μα και κάναμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και έκανα, κάναμε τη δουλειά μα με το σωστό τρόπο όπω έπρεπε να το κάνουμε, τότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, να έρθουμε και μα μένουν δύο λεπτά. Να έρθουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχετε αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, εδώ έχω τι δημοσκοπήσει από το παρόν τη ΡΑΣ τη Κυριακή, το προχθεσινό παρόν, όπου είχε μία δημοσκόπηση με το ερώτημα να τη δούμε λίγο, κύριε Καλοκαιρνά, αν προκυριχθούν εκλογέ, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάει σε αυτέ. Με αρχηγό τον κύριο Σαμαρά ή κάποιο άλλο. Με άλλο αρχηγό λέει το 65,6% και με αρχηγό τον Σαμαρά το 18,8%. Και μου είναι αδιάφορο το 13,2%. λέει. Θέλω το σχόλιο σα. Εντάξει κύριε Καλαποθαρά, πάρτε τι. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο καταλληλότερο για να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Γιατί Μπορώ όμω να σα δώσω άλλη απάντηση. Γιατί δηλαδή, αυτό το όταν είναι... είμαστε σε ένα κόμμα, δεν Όχι έχουμε, έχουμε άποψη για το κόμμα μα. Δεν έχω άποψη. Και για τον αρχηγό Βεβαίως. του, αν. Βεβαίως. Είδατε τι έγινε στη Βρετανία. Βεβαίως Είδατε τι έγινε στη Βρετανία. Είχαμε τρει παρετήσει την πολίτες ίδια πολίτες μέρα μας. που βγήκε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμεί κρινόμαστε από του πολίτε. Δεν έχει νόημα να κρίνει ο ένα τον άλλον. Δεν ναι. είναι και καλό. Δεν είναι και καλό γιατί όταν είσαι σε ένα γυάλινο πύργο δεν πρέπει να πετά ο ένα πέτρε στον άλλον γιατί θα πέσει ο πύργο και θα σε μπλαγκώσει. Λοιπόν, η ματαιοδοξία του καθενό μα. Αυτό για το να... πύργο μου άρεσε. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο επιλογή από ναι. ε, απόψεων τέτοιου είδου. Κατά τη γνώμη μου, ο κόσμο βλέπει, ξέρει και αποφασίζει. Ε, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω, θα μου επιτρέψει να το πω. Είναι ότι ένα κόμμα για να μπορεί να βρίσκει το βηματισμό του γρήγορα και προ όφελο και τη πατρίδα, πρέπει να εφαρμόζει δημοκρατικέ διαδικασίε, οι οποίε να έχουν μέσα πολύ φω και πολύ οξυγόνο. Δηλαδή να μπαίνει η κοινωνία μέσα. Η κοινωνία όχι απλά να έρχεται για να χειροκροτήσει, για να ψηφίσει, αλλά να έρχεται να πει την άποψή τη. Οι πολιτικοί να μάθουν να ακούνε, όχι μόνο να μιλάνε. Mm. Να ακούνε και την κριτική και τον καλό και τον κακό λόγο, διότι εμεί θα αναχωρέσαμε πολύ κόσμο, κύριε Λάτσο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια ιστορική παράδοξη που προσέφερε πολλά στην Ελλάδα. Πικράναμε πολύ τον κόσμο μας κλονίσαμε τις βασικές κοινωνικές μας συμμαχίες. Το κάναμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναγκαστικά, γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Αλλά δεν το εξηγήσαμε. Και όταν τελείωσε η περιπέτεια ή όταν τέλος πάντων κατευνάστησαν τα κύματα, τότε δεν θελήσαμε να ακούσουμε την κριτική και το παράπονο αυτών των ανθρώπων. Ούτε αυτών που μας ψήφισαν, ούτε αυτόν που δεν μας ψήφισαν γιατί επικράθηκαν για να ψηφίσουν κάποιον άλλον για να μην ψηφίσουν κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία, να ακούσουμε τον κόσμο μας, να δεχθούμε την κριτική. Του, να διαλέξουμε τα σωστά που θα μας πει, να τα αξιολογήσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Αν το ξεκίνημα αυτό θα έχει νέα πρόσωπα, αυτό το αποφασίσει ο κόσμος, δεν το αποφασίσω ούτε εγώ ούτε κανένα άλλος. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο θα δώσει τη δυνατότητα και το ιδεολογικό πολιτικό μας στίγμα να επικαιροποιηθεί, και να βασιστεί στις παραδοσιακές αξίες που πάντα εξέφραζε αυτή η παράταξη και το κόμμα μας να πάψει να είναι το γνήσιο υποσύνολο Τη κεντροδεξιά παράταξη και να απομακρυνθούμε από αυτέ τις περίεργε λογικέ που καλλιεργούνται τελευταία ότι πρέπει να γίνουμε ένα με το Πασόκ, με το Ποτάμι ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται μία ξεκάθαρη υγιή κεντροδεξιά παράταξη ευρωπαϊκού προσανατολισμού, Πατριωτική ευαισθησία και που θα πιστεύει στην κοινωνική οικονομία τη αγορά. Δηλαδή στην δημιουργική επιχειρηματικότητα, στην ελεύθερη οικονομία, αλλά με κοινωνική δικαιοσύνη που θα διασφαλίζει ίσε ευκαιρίε σε όλου. Και στα παιδιά του φτωχού και στα παιδιά του πλούσιου. Δεν σα διέκοψα για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για πώ το σκέφτεστε έτσι τον ελάχιστο χρόνο. Και αφήνω χρόνο. και κάτι άλλο απ' έξω που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Την παιδεία που είναι και επίκαιρη αυτέ τι ημέρε. Ναι. Η παιδεία είναι το μοναδικό, το ισχυρότερο, το αποτελεσματικότερο όχημα για να βγούμε από τη μιζέρια και από τα αδιέξοδα της κρίσης. Και η παιδεία για να, για να μπορέσει να αποδώσει χρειάζεται ευθυνείδητους λειτουργούς πρώτον. Ήσε σε ευκαιρίε σε όλου που τις προσέφεραν τα πειραματικά σχολεία που πάει αυτή η κυβέρνηση να καταργήσει. Αναγνώριση τη αριστεία. Οι καλύτεροι να τρέξουν μπροστά και να τραβήξουν το κάρο πιο γρήγορα. Και βεβαίω και δικαιοσύνη. Ισότητα ευκαιριών και ενδιαφέρον για του αδύναμου. Είχαμε φτιάξει ένα ολόκληρο δίκτυο με ειδικά σχολεία όταν ήμουν υπουργό παιδεία και εγκαταλείφθηκε. Πρέπει η πολιτική τη παιδεία να δείχνει προ τα πού θέλουμε να πάει η κοινωνία μα. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Καταρχά, ξεκαθαρίσατε ότι είστε τελείω αντίθετο με αυτά τα σενάρια, τα περίεργα σενάρια που διακινούνται για σύμπραξη Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Ποτάμι στι επόμενε εκλογέ, γιατί ακούγεται φίλε και φίλοι τέτοιο σενάριο. Ε, θέλω να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο με μία έτσι απλή ερώτηση. είναι η συνεργασία ad hoc για ένα ζήτημα εθνικό, οικονομικό, αυτό, κοινωνικό. Αυτό μιλάμε να κατεβούν μαζί εκλογέ και τα λοιπά. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο ζήτημα, ναι. και άλλο πράγμα είναι να ταυτίζεσαι ιδεολογικοπολιτικά και να καταλήγει γράμμες Μάλιστα. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία είστε αυτή τη στιγμή σαφίες. χρειάζεται να ξαναβρει τη φυσιογνωμία τη και τη λαϊκή τη απίχυση. Τελευταίο ερώτημα. Εσεί, αν τεθεί θέμα ηγεσία κτλ., γιατί δεν θέλετε να μπείτε και καλά κάνετε σε αυτή τη φάση, θα είστε υποψήφιο για την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία ή δεν σα ενδιαφέρει αυτό. Κύριε Ελιάτσο, να πω κάτι. Έχω κουραστεί από αυτήν την ματαιοδοξία που χαρακτηρίζει του πολιτικού ε, περιόδους περίοδου κρίση. Να λέει ο καθένα, Εγώ θέλω να γίνω κάτι πολύ μεγάλο. Όχι, δεν έχει σημασία τι λέει ο καθένα από εμά. Η κρίση αναδεικνύει του ηγέτε μόνοι τη. Ο κόσμο είναι αυτό ο οποίο επιλέγει. Ε, το ζήτημα σήμερα είναι να μπορεί να εκφράσει μία άποψη, μία ιδέα, μία αντίληψη, η οποία μπορεί να ταρακουνήσει, να συγκινήσει, να εμπνεύσει την κοινωνία. Αν δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο. Μάλιστα. Και αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμο. Το θέμα Φιλιανή, είναι να υπάρχουν κανόνε στο παιχνίδι. Νομίζω, θα πω την άποψή μου. Ο κόσμο μα κρίνει κάθε βράδυ, εγώ κρίνομαι από τον κόσμο. Νομίζω ότι έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δώσατε στην εκπομπή και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μα δοθεί η ευκαιρία και στο προσεχέ μέλλον να τα ξαναπούμε. Και εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω και να σα πω ότι εγώ στην κοινωνία και στην πολιτική, όπω την ονειρεύτηκα από παιδί και από πρόεδρο στον ΩΝΕΔ, αν θέλετε, ακόμα ένα στοιχείο έβλεπα: ότι ε, ε, θα πρέπει να, να, να επιβληθεί η δημοκρατική κινητικότητα. Δεν μπορεί να θεωρείται σε όλου του τομεί στην Ελλάδα, είτε στην οικονομία μιλάμε, είτε στην κοινωνία, είτε αν θέλετε και στο πανεπιστήμιο, στο πνευματικό ή τον τεχνοκρατικό τομέα. Ε, να, να, να είναι ρεζερβέ εκ των προτέρων η κορυφή τη πυραμίδα. Πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι σε όλου. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε σε όλου. Πρέπει να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι με κριτήριο την αξιοσύνη του. Και έτσι νομίζω ότι ο τόπο θα πάει μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο την ίδια ώρα, 12 εδώ στο Κόντρα. Με την εκπομπή μα, Κόντρα 24, την οποία την έχετε αγαπήσει και σα ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας νύχτα, να είστε πάντα καλά.